Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Θεόδωρο Μάλιο, πρόεδρο της Ένωσης Περιπτερούχων Καπνοπολών Αθήνας και της αντίστοιχης Πανελλήνιας Κλαδικής Ομοσπονδίας των Καπνοπολών για ζητήματα του κλάδου. Κύριε Μάλιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση του κλάδου των περιπτέρων από την έναρξη της κρίσης. Εκείνο που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι ο κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα βέβαια. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Άλλωστε σε αυτό που βρήκε τη χώρα γενικότερα. Εκείνο βεβαίως που επίσης μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι επειδή είμαι αρκετά χρόνια στον κλάδο πάνω από 20, είμαι 25 περιπτερές και πάνω από 20 εδώ που ανακατεύω με τα συνδικαλιστικά του κλάδου, είναι ότι περίπου οι μισοί συνάδελφοι από αυτούς που ήξερα πριν το ξέσπασμα της κρίσης το 2010 δεν είναι πια στο περίπτερο. Από εκεί πέρα βέβαια η εικόνα που βλέπουμε καθημερινά δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, διότι έρχονται απελπισμένοι άνθρωποι από την κρίση και από την ανεργία, μπλέκουν στο περίπτερο, εγκλωβίζονται, δημιουργούν χρέη και μετά φεύγουν πανικόβλητοι και γι' αυτό δεν βλέπουμε αντίστοιχο ρυθμό με αυτό που προανέφερα κλειστών περιπτέρων. Δηλαδή γίνεται μια ανακύκλωση και αυτό είναι που δίνει την εικόνα τη σημερινή. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα χτυπήματα είναι απανωτά. Ο κλάδος είναι αδύναμος έτσι και αλλιώς και σίγουρα έρχονται χειρότερες μέρες. Η κατάσταση λοιπόν δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αισιόδοξη, ότι είναι βίωνα τα πράγματα και θεωρώ πως πολύ σύντομα, επειδή ακούγονται και πολλά και διάφορα με το τρίτο μνημόνιο, τα μέτρα θα συνεχιστούν και θα συνεχίζονται. Οπότε πιστεύω ότι θα έρθουν ακόμα χειρότερες καταστάσεις για τα παιδιά. Δυστυχώς που το λέω αυτό, ακούγεται πολύ απεσιόδοξο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος δεν το βλέπει αυτό που έρχεται σε συνέχεια. Χωρίς να θέλω να πολιτικοποιήσω ή κομματικοποιήσω τα πράγματα, αυτά που λέω δηλαδή. Μιλήσατε για ανακύκλωση των περιπτέρων. Δεν υπάρχει ωστόσο κάποια μείωση των. Ασφαλώς ναι, υπάρχουν αρκετά περιπτέρα κλειστά. Βέβαια, στοιχεία δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε τις απώλειες, παρά μόνο σε προσωπικό επίπεδο, ας το πούμε έτσι, όσους γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, περισσότερα στοιχεία έχουν οι καπνομηχανίες, αλλά και αυτά, όπως είπα νωρίτερα, αλλάζουν. Πιθανόν σε γενικές γραμμές, σε όλη τη χώρα δηλαδή, να είμαστε 20-25% λιγότεροι περιπτεράδες πλέον. Με τελείως κλειστά περίπτερα. Αυτό δηλαδή που περίπου διατηρείται σε ένα επίπεδο κάπου εκεί το πράγμα. Μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο των περιπτέρων, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες που έχουν στην υγειά σας? Θα έλεγα το πιο σοβαρό απ' όλα είναι η αλλαγή του αρμόδιου φορέα που είναι υπεύθυνος πια για τα περιπτέρα. Δηλαδή φύγαμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην ουσία όλες τις αρμοδιότητες πλέον τις ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη δηλαδή. Αυτό για μας θα έλεγα ότι έχει καλά και κακά. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει σίγουρα συμπεράσματα ακόμα γιατί είναι ο νωρίς. Ένα πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει πολυνομία ακόμα, έχει μαζευτεί κάπως το πράγμα, αλλά πρέπει να πούμε το εξής, επειδή σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμων δηλαδή, υπάρχει μια δυνατότητα να συνεννοηθούμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό μετά την εκλογή των νέων δημοτικών αρχών. Έχουμε επισκεφτεί αρκετούς Δήμους, έχουμε δει αρκετούς Δημάρχους ή Αντιδημάρχους, όπου πρέπει να πω στους περισσότερους βρήκαμε αρκετά καλό κλίμα, με καλή διάθεση απέναντί μας, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Υπάρχουν βέβαια και ακραίες περιπτώσεις Δήμων. Βέβαια, δεν δημιουργούνται άλλα ζητήματα μετά από την εφαρμογή αυτή τη καινούργια νομοθεσία, διότι πρώτα απ' όλα οι υπηρεσίες των Δήμων δεν γνωρίζουν την καινούργια νομοθεσία ούτε το πνεύμα της, παρά κάποιες λίγες εγκυκλίους που εκδόθηκαν, τις λίγες εγκυκλίους που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή αυτών των νόμων. Οι υπηρεσίες, ναι, είμαστε πια στο σημείο ο κάθε Δήμος να ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο την νομοθεσία και να την εφαρμόζει και ανάλογα, κατά το δοκούν δηλαδή. Εκεί έχουμε ζητήματα διάφορα, προσπαθώντας να πείσουμε κυρίως τις υπηρεσίες, οι οποίες πολλές φορές δεν ακούνε ούτε καν τις πολιτικές τους ηγεσίες, δηλαδή για να διορθώσουν πράγματα, για να έρθουν κοντά στο πνεύμα του νόμου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο για μας. Άρα κάθε φορά πρέπει να τρέχουμε από Δήμο σε Δήμο για να προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Είμαστε λίγοι
στο σωματείο έως ελάχιστοι που πρέπει να τρέξουμε όλο αυτό να το καλύψουμε. Άρα αυτό είναι ένα από τα πολύ αρνητικά το γεγονός, δηλαδή ότι δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε όλες τις αδυναμίες και όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από Δήμο σε Δήμο. Όμως παρά τα αυτά λέω ότι βρίσκουμε αρκετά ευηκοαότα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ηγεσίες των Δήμων. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Και αυτό είναι και το καλό της υπόθεσης από τη μία μεριά. Αυτή είναι μια μεγάλη επίπτωση που έχουμε, ας πούμε, στον κλάδο. Η αλλαγή του καθεστώτος, ας πούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά βέβαια φορολογίες σε καπνικά, σε αύξηση του ΦΠΑ, σε αναψυκτικά πριν λίγο καιρό, αλλά και τώρα τελευταία σε όλα τα συσκευασμένα, αυτά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που μας δημιουργήθηκε και συνήθως απορροφούμε εμείς αυτές τις αυξήσεις που δημιουργήθηκαν, σε πολύ μικρότερο βαθμό κάποιες λίγες εταιρείες παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αυτών. Αυτό πάντως μας δημιουργεί επιπλέον, μας περιορίζει δηλαδή τα κέρδη. Αυτά θα μπορούσα να πω τα δύο βασικά, θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα σε μια άλλη ευκαιρία. Τι γίνεται με το πρόβλημα με τα καπνικά, συνεχόμενη φόρη, συνεχόμενες αυξήσεις? Πράγματι, αυτό είναι το κορυφαίο, ένα κορυφαίο ζήτημα μάλλον, δεν είναι το κορυφαίο, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα για μας. Με την αύξηση που είχαν, τις τρεις απανωτές αυξήσεις που είχαν οι φόροι το 2010, περιορίστηκαν σημαντικότατα τα κέρδη μας, από το βασικό μας προϊόν που πουλάμε εμείς, όπως γνωρίζετε όλοι στα περίπτερα. Θα έλεγα ότι φτάσαμε σε σημείο να είμαστε περίπου στο 55-60% πλέον των κερδών που είχαμε πριν το 10, πριν την αύξηση της φορολογίας, την υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας. Και βέβαια ακούγονται χειρότερα ακόμα, ότι έρχονται χειρότερα. Ναι, να πω όμως ότι η αύξηση της φορολογίας, ένα επιπλέον τεράστιο και δυσβάστακτο ζήτημα και πρόβλημα που δημιούργησε σε εμάς, είναι η αύξηση, ότι η αύξηση αυτή της φορολογίας επέφερε αύξηση στις τιμές λιανικής. Με αποτέλεσμα, από την άλλη πλευρά, πέφτοντας η δυνατότητα οικονομική των ανθρώπων για κατανάλωση, η δύναμη για κατανάλωση, η κατανοητική του δύναμη, να στρέφεται σε πιο φθηνές λύσεις. Αυτό να το κόβει βεβαίως, μέχρι το να καταφεύγει σε παράνομες αγορές, σε παράνομα προϊόντα και ούτω καθεξής. Και λαθρέα. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα, από το 3% περίπου που ήταν η μετρήσιμη, πώς το λένε, παράνομη κατανάλωση τσιγάρων, να έχουμε φτάσει σήμερα να είμαστε στο 20 με ανωδικές συνεχώς τάσεις. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη επίπτωση είχε σε εμάς. Με την ευκαιρία να πω βεβαίως ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο τύπος η κατανάλωση γύρω από τον τύπο, οι πωλήσεις του τύπου, όπως επίσης τα χαμηλά ποσοστά που έχουμε και στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Πάρα πολύ χαμηλά που έχουμε πέσει και εκεί. Άρα όλα μαζί αυτά συν τα υπόλοιπα που προαναφέραμε, καταλαβαίνετε τι τοπίο έχει δημιουργήσει στα περίπτερα και την κατάσταση. Πώς εκτιμάτε το ύψος των δημοτικών τελών στα περίπτερα, έχει και μεγάλος λόγος και για αυτή. Ναι. Είναι σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα, περί δήμων και αρμοδιοτήτων. Και εκεί κάνουμε μεγάλο αγώνα στους δήμους. Έχουν αυξήσει τα τελευταία χρόνια οι δήμοι, οι περισσότεροι δήμοι έχουν αυξήσει τα δημοτικά τέλη σε επίπεδα πολλές φορές που είναι δυσβάσταχτα για τους περιπτεράδες. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες εκεί και σε αύξηση κάποιων τετραγωνικών, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να αναπτυχθεί η δραστηριότητα του περιπτέρου και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές, και σε συνδυασμό να κρατηθούν κάπως και τα τέλη σε λογικά πλαίσια. Αλλού τα καταφέρνουμε και αλλού όχι. Θα ήθελα να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων, ας πούμε, και που ήταν και η προηγούμενη και η τωρινή διοίκηση του Δήμου, μας έκανε μια σημαντικότατη, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, μείωση του επίπεδου του 20% το 2013, το οποίο ίσχυσε για το 2014, αλλά μας έκανε και μια επιπλέον 5% το 2014, που ίσχυε από το 2015 και μετά. Ήταν μια κάποια ανάσα αυτό, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις σημασία έχει και ο τρόπος που μετράνε οι υπάλληλοι. Είναι διάφοροι παράγοντες που συνδύνουν δηλαδή στο τελικό αποτέλεσμα, στο κόστος μας δηλαδή, στα δημοτικά μας τέλη. Είναι διάφοροι παράγοντες. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα δουλέψουμε μαζί με τις δημοτικές αρχές και λέω σε πολλές περιπτώσεις είμαι σε πολύ καλό δρόμο, θα έλεγα. Από καλό έως πολύ καλό δρόμο. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Πείτε μας και τη σχέση των περιπτερόχων και του κλάδου σας με το επαγγελματικό επιμελητήριο. Ναι, κοιτάξτε, επειδή είμαι εκλεγμένος πια στο επαγγελματικό επιμελητήριο και συμμετέχω στις διαδικασίες και στα διοικητικά συμβούλια και στο διοικητικό συμβούλιο,
Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού είναι 5 περιπτεράδες σε αυτή τη διοίκηση, στο διοικητικό των 61 μελών του διοικητικού, είμαστε 5 περιπτεράδες. Χάνοντας βέβαια δυστυχώς ένα συνάδελφο και με την ευκαιρία να τον αναφέρω, τον αείμνηστο, τον αξέχαστο για μας, τον Γρηγόρη τον Βλετζή, που τον χάσαμε πάρα πολύ νέο, 32 μόλις χρονών, είχαμε αυτή τη σημαντικότητα απώλεια. Δεν πάβει να είμαστε βεβαίως άλλοι 4 εδώ που εκπροσωπούν τον κλάδο. Πρέπει να πω βεβαίως ότι γίνεται πολλή δουλειά από τη Διοικητική Επιτροπή. Είναι άλλη μια ευτυχή συγκυρία, πρέπει να το πω αυτό, για τη δικαιοσύνη του πράγματος. Και ότι είναι στη διάθεσή μας η Διοικητική Επιτροπή για ό,τι χρειαστεί ο κλάδος. Είναι πάντα ανοιχτά τα αυτιά των ανθρώπων. Όπως επίσης πρέπει να πω και η υπηρεσιακή επίσης είναι στη διάθεσή μας. Θα την έλεγα άριστη λοιπόν τη σχέση μας με το Επαγγελματικό Ερμηνευτήριο και με τη Διοικητική του Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ θερμά.